Καλησπέρα. Όντως, από το βήμα, από το συνέδριο του Economist, χθες ο Πρωθυπουργός εξήγηλε την αναστολή του ΦΠΑ για 3 χρόνια. Ξέραμε για τις νέες οικοδομικές άδειες. Πλέον θα έχει και αναδρομική ισχύ, δηλαδή από το 2006. Τώρα, γιατί επιλέχθηκε το 2006. Το 2006 είναι κομβική ημερομηνία, καθώς από το 2006 και μετά άρχισε να υπάρχει ο λεγόμενος φόρος προστιθέμενης αξίας στις νεόδμητες οικοδομές. Δηλαδή υπήρχαν 2 ταχύτητες ακινήτων, πώλησης ακινήτων αυτή τη στιγμή, αυτά που ήταν πριν το 2006, που είχαν μόνο το φόρο μεταβίβασης, δηλαδή ο αγοραστής χρεωνόταν μόνο το φόρο μεταβίβασης, και μετά το 2006, όπου εκεί υπήρχε ο ΦΠΑ που ήταν στο 24%. Όπως καταλαβαίνουμε τώρα, με αυτή την κίνηση, για να σας δώσω ένα παράδειγμα για να το καταλάβουμε, ένα σπίτι των 100.000 που κάποιος μέχρι σήμερα θα έπρεπε να πληρώσει 24.000 ακόμη επιπλέον σε φόρο, θα μπορεί να το αγοράσει το ίδιο σπίτι μόνο με επιπλέον φόρο 3.000. Μιλάμε για μια μεγάλη διαφορά και σας είπα ένα ποσό το οποίο είναι τα 100.000, είναι ένα μικρό ποσό για να καταλάβουμε και το πόσο αύξανε το βάρος ο φόρος αυτός. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, θα τονωθεί με αυτό το μέτρο η οικοδομική δραστηριότητα. Και σίγουρα μιλάμε για ένα μπλοκ ακινήτων τα οποία είχαν μείνει απούλητα περίπου 100.000, τα οποία οι κατασκευαστές θέλουν να τα πουλήσουν και να αναχρηματοδοτήσουν ουσιαστικά τις νέες οικοδομικές άδειες, τα νέα ακίνητα που πρόκειται να χτίσουν. Μάλιστα.